Συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, επισκέφθηκε τη Δημοτική Αγορά της Κομωτινής ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Παύλος Δαμιανίδης. Ο κ. Δαμιανίδης συνομίλησε με τους καταναλωτές αλλά και με τους επαγγελματίες, οι οποίοι και του ανέφεραν μειωμένη κίνηση και μικρούς τζίρους. Βλέπετε τα χάλια μας. Πάνω από τρία. Υπάρχουν μαγαζιά και αλουκέντρο. Υπάρχουν τρία στα μαγαζιά που είναι για αλουκέντρο. Μετά θα ακούσουν να πιστεύω να καθαρίσουν. Αυτή είναι η δύστη βασικά. Και σύν όλα αυτά έχουμε να πολεμήσουμε όλες τις υπηρεσίες. Άνισους ανταγωνισμούς. Άνισους. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι βέβαια σήμερα η κίνηση ήταν περιορισμένη, μάλλον λόγω και των καιρικών συνθηκών των άσχημων που επικρατούν σήμερα. Αλλά όπως μας είπαν εδώ οι καταστηματάρχες, τις προηγούμενες ημέρες η κίνηση στην αγορά ήταν ικανοποιητική και αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει επάρκεια σε όλα τα προϊόντα. Οι τιμές είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, πολλές φορές και χαμηλότερες από προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μια αισιοδοξία στην αγορά παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και αυτά είναι τα θετικά μηνύματα που πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις μέρες των γιορτών. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες η κίνηση θα είναι ακόμη καλύτερη και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Με την ευκαιρία να ευχηθούμε και σε όλους τους πολίτες μας χρόνια πολλά και καλές γιορτές, με υγεία και ευτυχία. Και νομίζουμε ότι κλείνουμε τη χρονιά με αισιόδοξα μηνύματα παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες βεβαίως που ως κοινωνία περνάμε. Από την πλευρά της υπροϊστάμενη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, Δόξα Μπλαζάκη Κυρούδη, κάλεσε τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί με τις αγορές τους. Ενώ τόνισε ότι οι έλεγχοι που γίνονται είναι εντατικοί. Έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι στα σφαγεία, όπως επίσης και στα καταστήματα διάθεσης προϊόντων ζωικής προέλευσης. Είναι γνωστό σε όλους, γιατί κάθε χρόνο το λέμε, ότι πρέπει να παίρνουν προϊόντα και συγκεκριμένα για το κρέας μιλάμε αυτή τη στιγμή, τα οποία να έχουν σήμανση καταλληλότητας, δηλαδή να έχουν σφραγίδα που σημαίνει οειδή ότι έχουν ελεγχθεί από κτηνιατρικές αρχές και σημαίνει ότι εγγυώνται την ασφάλεια και την υγιεινή, όπως επίσης να έχουν και την παραλληλόγραμμη σφραγίδα η οποία γράφει τη χώρα προέλευσης. Οι σφραγίδες είναι πράσινου χρώματος, τυρκουάζ όσο αφορά την Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όταν τα σφάγια σφάζονται εδώ στην Ελλάδα, ενώ είναι καστανού χρώματος όταν είναι εισαγωγής από άλλες χώρες.